Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και στα πλαίσια του εορτασμού φέτος, όλη τη χρονιά του γιορτάζουμε, της έναρξης της Επανάστασης του 1821, από την οποία έχουν περάσει 200 χρόνια, είναι και το επόμενό μας θέμα. Εντάσσεται λοιπόν σε αυτή τη θεματική, καθώς έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε μέσω Skype τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, που θα μιλήσουμε για τα οικονομικά του 2021, στα πλαίσια βέβαια μιας ημερίδας που διοργανώνει το τμήμα. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επαναστάσεως, βλέπουμε ότι όλο τον χρόνο γίνονται πολύ ενδιαφέρουσες ημερίδες, ομιλίες, συνεδριάσεις, γεγονότα και καλλιτεχνικά δρόμενα, και βλέπουμε ότι και τα πανεπιστήμια φυσικά με το κύρος τους και την επιστημονική σφραγίδα τους δίνουν και αυτά, συμμετέχουν και αυτά στον εορτασμό. Και βλέπουμε ότι το δικό σας τμήμα αποφάσισε να κάνει μια μερίδα για τα οικονομικά του 1821, και μάλιστα μου άρεσε πολύ που είδα το παλιό πενιντάρικο στην αφίσα, που το θυμόμαστε λίγο εμείς οι παλιότεροι, που συνδυάζει το χρήμα, την οικονομία, δηλαδή με το 1821 που έδειχνε την μπουμπουλίνα πάνω. Πραγματικά πολύ εύστοχο. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ως τμήμα λοιπόν αποφασίσατε για τα οικονομικά του 1821 να ασχοληθείτε. Είναι σε εσάς πιο πολύ, είστε στο θέμα της ιστορίας αυτή η μελέτη, ας πούμε, να γίνει? Θα σας απαντήσω. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τις εκδηλώσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συμπληρώσω εδώ ότι και στο πεντοχίλιαρο υπήρχε ο Κολοκοτρώνης επίσης, πέρα από το πενιντάρικο. Και να πω γενικότερα ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σαν το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από άποψη φοιτητών και διδακτικού προσωπικού της Ελλάδος, από την αρχή συμμετείχε στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση, για το 1821, σε συνεργασία με φορείς, με τους εθνικούς φορείς, Εθνικές Επιτροπές Πρωτοβουλία 1821-2021 και Ελλάδα 2021. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τα πολλά του τμήματα, έτσι να θυμίσω ότι στο Αριστοτέλειο θεραπεύονται όλες οι τέχνες και όλες οι επιστήμες, προσπάθησε να διοργανώσει ένα πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο πρίτανής μας ο κύριος Παπαϊωάννου από το Δεκέμβριο του 2020, όπου τα διάφορα τμήματα του Αριστοτελείου σε συνεργασία με άλλους φορείς θα φωτίζανε με κάποιο τρόπο διάφορες πτυχές της Επανάστασης. Επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω έτσι επιγραμματικά, παραδείγματος χάρη, σίγουρα το τμήμα νομικής σχετικά με τη δίκη του Κολοκοτρώνη ή τα πρώτα συντάγματα της Επανάστασης. Το τμήμα ιστορίας ασφαλώς για όλη εκείνη την περίοδο. Το τμήμα φυσικής αγωγής ακόμα κάνει μια εκδήλωση την επόμενη εβδομάδα που παρουσιάζει τους χορούς οι οποίοι εκείνη την εποχή χόρευαν, ας πούμε, σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές που γινόταν η Επανάσταση. Το Τελόγλιο Ίδρυμα παρουσιάζει μια σειρά τεκμηρίων σχετικά με τα με τα σύμβολα εκείνης της εποχής, της Επανάστασης. Και να τελειώσω με το τμήμα κινηματογράφου, όπου και αυτό παρουσίασε με ποιο τρόπο πριν λίγες μέρες, ναι, οι Έλληνες σκηνοθέτες, ας πούμε, μέσα από τις ελληνικές ταινίες αντικρίζουν το 1821 και το παρουσιάζουν μέσα από τις ταινίες. Δεν εξαντλώ εδώ τη λίστα. Είναι και άλλες. Και η θεολογική σχολή παρουσίασε. Ακριβώς. Και η θεολογική σχολή ασφαλώς, και το τμήμα αγγλικής φιλολογίας για τη σχέση, για το ρόλο του Λόρδου Βίρονα, αυτού του φιλέλληνα, και πολλά άλλα. Δεν θέλω να σας κουράσω με όλες τις εκδηλώσεις. Να πάμε λίγο στην εκδήλωση που κάνει το τμήμα μας, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Εμείς λοιπόν εστιάζουμε στην οικονομική πλευρά, η οποία έχει να κάνει καταρχήν με την χρηματοδότηση του αγώνα και στη συνέχεια με τα δημοσιονομικά του πρώτου ελληνικού κράτους. Δηλαδή, από τη μία έχουμε μετά την επανάσταση του 1821, τον πρώτο χρόνο, έχουμε μια ιδιαίτερη περίοδο, θα λέγαμε, όπου επικρατεί μεγάλη ομόνοια και ομοψυχία ανάμεσα στους Έλληνες και υπάρχει μια χρηματοδότηση επανάστασης τόσο εκ των έσω,
δηλαδή από τον λαό αλλά και από τους πλουσιότερους, τους προύχοντες, τους προεστούς κτλ. Και επίσης έχουμε ένα πολύ σημαντικό φιλελληνικό κίνημα που αφορά ουσιαστικά όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Έχουμε φιλελληνικές εταιρείες, έχουμε μυστικές εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούν τον αγώνα. Έχουμε τα πρώτα, την έκδοση των πρώτων ομολογιακών δανείων και μετά τον πρώτο χρόνο που οργανώθηκε περισσότερο το ελληνικό κράτος έχουμε τη σύσταση κάποιων τοπικών εφορείων για τη συγκέντρωση εσόδων έτσι ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ο αγώνας αλλά και η λειτουργία του ελληνικού κράτους. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Καταρχήν να πούμε λίγο για την εκδήλωση. Μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει την ημερίδα? Βεβαίως. Η εκδήλωση είναι αρκετά ανοιχτή θα έλεγα διότι λόγω της πανδημίας μπορούμε, θα γίνει βέβαια με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων με όλα τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος είτε ενεργά μέσω ενός συνδέσμου Zoom που μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αλλά θα γίνει και αναμετάδοση της εκδήλωσης πάλι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου οπότε οποιοδήποτε θέλει, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπορεί να παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση. Μπορεί να έρθει όμως και στο αμφιθέατρο να την παρακολουθήσει με φυσική παρουσία. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί κάποιοι υπάρχουν και αυτοί, κύριε καθηγητά, που δεν είναι πολύ καλοί με το διαδίκτυο, αλλά θα θέλανε να δουν μια τόσο ενδιαφέρουσα ημερίδα και να ακούσουν. Ωραία, λοιπόν, έχουν προβληθεί τα πάντα με τα απαραίτητα φυσικά μέτρα που απαιτεί ο ΕΟΔΗ για την αποφυγή διάδοσης της COVID-19. Τώρα, από εκεί και πέρα, κύριε καθηγητά, όταν ακούμε τα οικονομικά του 2021, το πρώτο πράγμα σε πολλούς ανθρώπους που έρχεται στο μυαλό είναι τα δάνεια, τα περίφημα, τα οποία είχαμε πάρει από τη Μεγάλη Βρετανία και από αλλού και είχαν επανέλθει στο δημόσιο διάλογο την περίοδο των μνημονίων, τότε πολλά υπόθηκαν, δεν ξέρω κατά πόσα όλα ήταν αληθινά ή όχι, που λέγανε ότι να τώρα λέει ξεπληρώσαμε, τότε ακόμα και τώρα πληρώναμε αυτά. Τι ισχύει τελικά με αυτά τα δάνεια? Τα πήραμε, τα πληρώσαμε πίσω τελικά ή όχι? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό γιατί δεν είμαι ιστορικός. Από τα λίγα που ξέρω όμως θα σας πω ότι οι απόψεις διήστανται. Εκείνο που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι τα δάνεια αυτά, μιλάμε για δύο δάνεια, το 24 και το 25, 1824 και 1825, γίνανε με ιδιαίτερα επαχθείς όρους για το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή υπήρξε μια προκαταβολή των τόκων, δηλαδή ένα μέρος του δανείου δεν εισπράχτηκε ποτέ γιατί παρακρατήθηκε από την Αγγλία έως τόκος και ένα μικρότερο μέρος έφτασε στην Ελλάδα. Αυτό για το πρώτο δάνειο, το οποίο μετά από ένα χρόνο ουσιαστικά έγινε αυτό που λέμε rollover, δηλαδή ένα μέρος του δανείου το ξεπληρώσαμε παίρνοντας ένα δεύτερο δάνειο. Οι όροι, όπως σας είπα, ήταν επαχθείς και σίγουρα ας πούμε, παίξαν αρνητικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της νέας τότε Ελλάδος. Αλλά πέρα από αυτό θα ήθελα να τονίσω ένα σημαντικό στοιχείο που είχαν αυτά τα δάνεια, ότι ήταν η πρώτη ουσιαστικά de facto αναγνώριση της Ελλάδος ως ένα κράτος κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, γιατί είχαμε έναν ξένο οργανισμό, ένα ξένο φορέα, ο οποίος πήρε το ρίσκο να δανείσει σε μια χώρα η οποία είχε ουσιαστικά 2-3 χρόνια ζωής. Έτσι, αυτό έδωσε ένα σήμα, αν θέλετε, στους υπολείπους, στη νεότερη γλώσσα θα λέγαμε ένα σήμα στις αγορές, μια ψήφο εμπιστοσύνης, ότι η ελληνική επανάσταση θα πετύχει και αυτό ακριβώς έδειξε ότι υπήρξε μια εμπιστοσύνη και μια de facto αναγνώριση. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Σίγουρα βέβαια τα δάνεια εκείνα ήταν αρκετά επαχθή ως προς τους όρους. Ακόμα και έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, βλέπουμε μια τράπεζα, μια αγγλική τράπεζα να δανείζει τους επαναστάτες σε μια χρονική στιγμή που δεν είχαν κρυθεί τα πάντα. Ήταν ανοιχτό στο αν θα υπήρχε συνέχεια, δηλαδή θα γινόταν ελληνικό κράτος και θα μπορούσε να ξεπληρώσει. Οπότε αυτός που δανείζει με τέτοιο ρίσκο που μας είπατε πριν λίγο, θεωρεί από την αρχή χαμένα τα λεφτά του, θα πει θα τα χάσω, αλλά αν δεν τα χάσω θα κερδίσω πολλά περισσότερα. Κοιτάξτε λίγο, στα οικονομικά υπάρχει πάντα σχέση αυτό που λέμε big risk, big money. Δηλαδή όσο περισσότερο ρισκάρεις, πολλά θα χάσεις, πολλά θα κερδίσεις.
Πρέπει να δούμε το συγκεκριμένο δάνειο, τα συγκεκριμένα δάνεια υπό τις συνθήκες εκείνης της εποχής. Δηλαδή, τι ρόλο διαδραμάτισαν όλοι οι φιλέλληνες που υπήρχαν και στην Αγγλία, τι ρόλο διαδραμάτισε η ελληνική πλευρά, τι διαπραγματεύσεις έγιναν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πιστεύω αύριο στο συνέδριο θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε από τους εκλεκτούς ομιλητές που έχουν εντρυφήσει ακριβώς πάνω σε αυτά και να μας διαφωτίσουν για το τι ακριβώς έγινε. Τώρα, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Το ελληνικό κράτος λοιπόν, εκεί 1830 περίπου αρχίζει τη λειτουργία του και έρχεται η ανάγκη να λειτουργήσει αυτόνομα πλέον, όχι ως κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που χρειάζεται ένα κράτος είναι να έχει το δικό του νόμισμα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή, πώς μπορεί να κόψει νόμισμα ένα κράτος που μόλις έχει δημιουργηθεί από το απόλυτο χάος και να κόψει νόμισμα και νομίσματα και χαρτονομίσματα, όταν θα έπρεπε, νομίζω υπήρχε αυτός ο όρος, όταν υπάρχει το αντίκρισμα σε χρυσό και διάφορα διαπράγματα, αλλά θα έπρεπε να έχει και το τεχνικό κομμάτι ώστε να κόβει νομισματοκοπία κτλ. Πώς λοιπόν έγινε η δημιουργία του πρώτου νομίσματος στο νεότερο ελληνικό κράτος? Ναι, να θυμίσω λίγο ότι εκείνη την εποχή οι συναλλαγές γίνονταν με γρόσια και με λίρες Αγγλίας ως επιτοπλίστων. Οπότε, πέρα από το τεχνικό θέμα το οποίο θέτεται να δημιουργηθεί το νομισματοκοπείο και να εκδοθεί το χρήμα, το θέμα που έχουμε με τα νέα νομίσματα είναι αν θα υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτά, αν θα υπάρχει πίστη δηλαδή και θα μπορέσουν να υιοθετηθούν από τις συναλλαγές. Το πρώτο λοιπόν ελληνικό νόμισμα ήταν ο Φίνικας, που εκεί γύρω στο, αν δεν κάνω λάθος, στο 25-26, αλλά αυτό το λέω με επιφύλαξη, δεν είμαι σίγουρος, το οποίο πρωτολασαρίστηκε, να το πω έτσι, στην Ελλάδα και αργότερα βέβαια αντικαταστάθηκε από την Δραχμή. Γι' αυτό το θέμα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία αύριο. Η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Μπρέγιανη από την Ακαδημία Αθηνών, που θα μας μιλήσει ακριβώς γι' αυτό, για την μετάβαση στο ελληνικό νόμισμα. Το γεγονός ότι έχουμε και την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής Τράπεζας, μάλιστα, και της Τράπεζας Ελλάδος. Γενικότερα οι τράπεζες όμως εκείνη την περίοδο, φαντάζομαι, δεν θα είχαν το ρόλο που έχει σήμερα μια τράπεζα, που είναι ποιος είναι να χρηματοδοτεί με ρευστότητα την αγορά, να το πω έτσι. Τότε θα ήταν κάποιος άλλος ρόλος της τράπεζας. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, είχε τότε νόημα να υπάρχει τράπεζα? Κοιτάξτε να δείτε, οι τράπεζες έχουν σαν βασικό ρόλο να συγκεντρώνουν χρήματα, ας πούμε, από τους καταναλωτές, από τους αποταμιευτές, και μετά να τα διοχετεύουν σε παραγωγικές επενδύσεις που γίνονται κυρίως από τις επιχειρήσεις. Αυτό το πλαίσιο φυσικά δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, αλλά οι τράπεζες ήταν απαραίτητες κυρίως για τον δημοσιονομικό τους ρόλο. Δηλαδή, ένας ενδιάμεσος μηχανισμός ανάμεσα στο κράτος και στους πολίτες, όπου υποτυπωδώς, ας πούμε, θα μπορούσε αυτή η ελληνική χρηματιστική, εθνική χρηματιστική τράπεζα, όπως ονομάστηκε τότε, να έχει έναν ρόλο για δημιουργία λογαριασμών, για την χρηματοδότηση, τη συνέχεια της χρηματοδότησης του αγώνα, γιατί όπως ξέρετε στην πρώτη περίοδο είχαμε μόνο την περιοχή γύρω από την Πελοπόννησο και μετά για πολλά ακόμα χρόνια συνεχίστηκε ο απελευθερωτικός αγώνας για την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, τα οικονομικά του 21 λοιπόν είναι το θέμα της ημερίδας. Ένα θέμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και βλέπω εδώ από τις εισηγήσεις ότι πραγματικά τα θέματα που έχουν επιλεγεί να αναλυθούν έχουν ενδιαφέρον και για την οικονομία και για τα οικονομικά, το χαρακτήρα της Επανάστασης, τη χρηματοδότηση της Επανάστασης που αναφερθήκατε και εσείς πριν από λίγο. Το ερώτημα που τίθεται είναι, έχει ερευνηθεί όσο θα έπρεπε το θέμα αυτό των οικονομικών της Επανάστασης, ή ακόμα υπάρχει για νέους επιστήμονες που θέλουν να κάνουν το διδακτορικό τους πεδίο δόξη λαμπρό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν υπήρχε λεπτομερής καταγραφή των οικονομικών στοιχείων, των συναλλαγών εκείνης της εποχής, δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή γνώση για τα όσα έγιναν. Από την άλλη, υπάρχουν κάποια τεκμήρια
σε βιβλιοθήκες, όπου υπάρχει, να το πω έτσι όπως το είπατε και εσείς, ένα πεδίο όπου κάποιος μπορεί να εντρυφήσει ακόμα περισσότερο, δηλαδή να συγκεντρώσει στοιχεία και να κάνει μια περαιτέρω ανάλυση. Τα οικονομικά λοιπόν, στην ιστορική τους διάσταση, μελετάμε τώρα για το 21, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, κύριε καθηγητά, για τα οικονομικά, ας πούμε, της κατοχής, τα δάνεια, τις αποζημιώσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η οικονομία παίζει ένα ρόλο πάντοτε στην ιστορία, χωρίς απαραίτητα όμως, και εκεί θα ήθελα να μου πείτε, χωρίς απαραίτητα να την προσεγγίζουμε με τη μαρξιστική σκέψη και διάσταση. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι είναι η οικονομία που καθορίζει τα πάντα στην ιστορία? Κοιτάξτε να δείτε, πολύ, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Αν επικεντρωθούμε στον αγώνα του 21, θα λέγαμε ότι δεν ήταν δυνατόν να επιτύχει η Επανάσταση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να επιτύχει οποιοδήποτε αγώνας ή Επανάσταση χωρίς να υπάρχει στήριξη υλική, οικονομική. Έτσι. Από την άλλη όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι και οποιαδήποτε επανάσταση η οποία έχει μία στήριξη οικονομική, τεχνική, υλική κτλ. Θα επιτύχει. Εδώ δηλαδή θέλω να πω ότι για εκείνη την περίοδο σίγουρα έπαιξε ρόλο ο σθένος, το σθένος, η δύναμη, η ψυχική δύναμη των Ελλήνων, η επιθυμία για ελευθερία, που θα έλεγα κατά τη γνώμη μου είναι το βασικό στοιχείο της επιτυχίας. Έτσι προϋποθέτει μια αυτοθυσία αυτό, πέρα από την στήριξη. Άρα θα λέγαμε ότι απαιτούνται και οικονομική στήριξη, αλλά και το σθένος ενός λαού για να έχουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Δεν φτάνει μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, όσο ήρωας και να είσαι, άμα δεν έχεις τα όπλα για να πολεμήσεις, τι να το κάνεις. Βέβαια, είναι ενδιαφέρον ότι στον πρώτο χρόνο της Επανάστασης, θα έλεγα, υπήρχε ένα είδος αυτοχρηματοδότησης. Δηλαδή, στην αρχή τα καλάβρητα νομίζω παραδόθηκαν χωρίς μάχη. Αυτό επαναλαμβάνω, το λέω με επιφύλαξη γιατί δεν είμαι ιστορικός, αλλά αργότερα άρχισαν να γίνονται αλώσεις διαφόρων άλλων πόλεων, όπου από εκεί οι Έλληνες επαναστάτες τους επέστρεφαν πλούσιους τους, κατά κάποιο λόγο. Δηλαδή γινόταν απαλωτριώσεις του τουρκικού πλούτου, ο οποίος επέστρεφε πάλι στα ελληνικά χέρια, και από εκεί οι Έλληνες επαναστάτες αποκόμιζαν σημαντικά όσον αφορά τα πολεμοφόδια, τον οπλισμό, διάφορα αντικείμενα αξίας τα οποία μπορούσαν να εκποιήσουν αργότερα. Και έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι τον πρώτο χρόνο η Ελληνική Επανάσταση κατά ένα μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στις δικές της δυνάμεις. Δηλαδή σιγά σιγά μπόρεσε να γιγαντωθεί, ακριβώς επειδή κέρδιζε όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας τη συζήτησή μας, θέλω να σας ρωτήσω, η πορεία, βλέποντας κάποιος την ελληνική οικονομία και μελετώντας, ας πούμε, το σήμερα, τα οποιοδήποτε προβλήματα που υπάρχουν σε μια οικονομία σήμερα, στην ελληνική εμπροκειμένο, πηγάζουν από τη διαχείριση που γίνεται σήμερα ή είναι σωρεύσεις ετών? Κοιτάξτε, σίγουρα τα προβλήματα μιας οικονομίας δεν ανήκουν στην τρέχουσα χρονιά, έτσι, υπάρχουν αιτίες στο παρελθόν. Στην περίπτωση της Ελλάδας και με την πρόσφατη ιονή χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας, είδαμε ότι τα προβλήματα προέκυψαν από δημοσιονομικούς λόγους, να το πω έτσι. Στην τελευταία κρίση που πέρασε η Ελλάδα ήταν κυρίως τα χρέη του κράτους, τα οποία οδήγησαν την γενικότερη οικονομία σε μια κρίση, έτσι. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι ο μοναδικός λόγος. Χρειάζεται να έχεις υγιή τα δημοσιονομικά σου, να κάνεις δηλαδή μια σωστή διαχείριση από τη μία, και από την άλλη είναι ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας σου να είναι καινοτόμος, να αναλαμβάνει ρίσκα, να θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω για να μπορέσει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός και έτσι να ωφεληθούν όλοι. Τώρα είχα πει τελευταία ερώτηση, αλλά από αυτό που μου είπατε μου δώσατε αφορμή για άλλη μία. Πιστεύετε λοιπόν, φτάνοντας στο σήμερα, ότι έχει αλλάξει το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας προς όφελό μας? Δηλαδή, αυτό το παρασιτικό μοντέλο που υπήρχε επί χρόνια έχει τελειώσει και πάμε σε κάτι πιο παραγωγικό, με δεδομένο ότι βλέπουμε και τους δείκτες των εξαγωγών να αυξάνονται και ο πρωτογενής τομέας να ανεβαίνει?
Κοιτάξτε, όσο το ελληνικό κράτος δίνει χώρο στους επιχειρηματίες για να παίζουν ένα δίκαιο παιχνίδι και μεταξύ τους και συνολικά στην οικονομία, όσο δηλαδή ένα κράτος έχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα που διευκολύνει τον επιχειρηματία, δεν τον καταδικάζει, δεν του κάνει τη ζωή δύσκολη, αν μπορώ να το πω έτσι απλά, αλλά συγχρόνως του βάζει περιορισμούς για το πώς θα κινηθεί μες στην οικονομία, επαναλαμβάνω, μπορούμε έτσι να κερδίσουμε όλοι, δηλαδή και επιχειρήσεις και καταναλωτές και κράτος. Όταν παράγεται πλούτος, το κράτος κερδίζει από τα έσοδα και ο καταναλωτής κερδίζει από την απασχόληση και τα φθηνά προϊόντα. Μάλιστα. Να το πω έτσι, όχι, σε ένα καριδότσουφλο. Πολύ ωραία το λέτε, και αυτό κλείνουμε με το μήνυμα αισιοδοξίας που στέλνετε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην αυριανή ημερίδα του Τμήματος των Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο 3 και βεβαίως διαδικτυακά μέσω Zoom. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συζήτηση που είχαμε και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να μιλήσουμε για θέματα οικονομίας του παρόντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά με τα οικονομικά του 21. Ενδιαφέρουσα πολύ θα είναι η ημερίδα η αυριανή και όσοι έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.